Με την ευκαιρία της κατάθεσης του προϋπολογισμού σήμερα στη Βουλή, θα θέλαμε για άλλη μια φορά να επαναλάβουμε την δέσμευσή μας αναλυτικά και με προσοχή να μελετήσουμε τον κρατικό προϋπολογισμό και με υπευθυνότητα να τοποθετηθούμε. Δεν θα ήταν φυσικά δυνατό αυτή τη στιγμή να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες. Θα ήθελα όμως, με βάση τα στοιχεία που μέχρι στιγμής έχουμε ενώπιόν μας, να σημειώσω τα εξής. Ο προϋπολογισμός αυτός είναι ο τρίτος που καταθέτει η κυβέρνηση Χριστόφια. Και δυστυχώς οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις της κυβέρνησης και στους δύο προηγούμενους προϋπολογισμούς, και σε ό,τι αφορά τα έξοδα και σε ό,τι αφορά τα έσοδα, έπεσαν έξω. Ήταν ουσιαστικά αυτοί οι δύο προϋπολογισμοί που μας οδήγησαν από μια αλόβητη οικονομία, όπως μας έλεγαν οι κυβερνώντες, σε μια οικονομία υπό επιτήρηση. Σε μια εποχή που άλλες κυβερνήσεις έχουν λάβει αποφασιστικά μέτρα και οι οικονομίες τους έχουν εξέλθει από την οικονομική κρίση, στην Κύπρο η κυβέρνηση κάνει ακόμα κουβέντες του ποδαριού. Σήμερα ακούσαμε για μια νέα πρόταση που υποβλήθηκε προς την Πασίδη. Δεν μας έχει κοινοποιηθεί, παρά τις περί αντιθέτου δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, και δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς διαλαμβάνει. Ένα είναι όμως σίγουρο, πως αποσπασματικές προτάσεις που την μια μέρα εξαγγέλλονται και την επομένη μένουν ορφανές, και οι μήμετρα που ακόμα και όταν κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό, δεν μπορούν να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αυτό που χρειάζεται, επαναλαμβάνουμε, είναι ένα ολοκληρωμένο και συγκροτημένο σχέδιο που θα μπορεί να κινητοποιεί όλες τις δυνάμεις, όλους τους φορείς της οικονομίας και τον κάθε πολίτη ξεχωριστά σε μια κοινή εθνική προσπάθεια για έξοδο της οικονομίας από την κρίση.